δει κάτι. Λογικό είναι ότι... να ψηφίσουν κάποιον από την αντίπαλη. Ο Μάριος και η Ελευθερία, επειδή ήταν κοντά, είχε δει κάτι. Γιατί υπήρχε ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι έχουν δώσει και ένα φιλί. Ναι. Και έτσι θα πω πάνω σε αυτό. Θα πω. Είχε πει περισσότερο. Ναι, είχε πει χειρότερο ο Μπάρτζης. Ήμουν από τα πρώτα άτομα που πήρε η Ελευθερία όταν είδε το απόσπασμα στο τρέιλερ για την Καρολίνα. Ήμουν από τα πρώτα άτομα. Λογικά είχε πάρει πολύ κόσμο, γιατί τώρα που βγαίνουμε όλοι, στο κειμένο μου το είχε πει. Και μου είχε πει, έγινε αυτό και αυτό. Τη λέω, εντάξει, αγάπη, προσπάθησε να είσαι ήρεμη, μην κάνεις θέμα, προσπάθησε να το είσαι πολύ ερωτευμένος, θα πάρεις πολλές γνώμες. Ήταν πολύ ερωτευμένη. Θεωρώ, ναι, ότι έτσι, είναι ακόμα. Πολύ για τον Μάριο. Και είναι ακόμα. Και θεωρώ, ναι, ότι δηλαδή, ακόμα. Δεν είναι κακό. Έγινε όλο αυτό. Απλά όταν μπήκε και μου το ανακοίνωσε την Μπένη, εγώ δεν ήξερα ακόμα ότι θα φύγω. Της λέω, Ελευθερία μου, της λέω, προσπάθησε όσο μπορείς να είσαι πιο ήρεμη, για σένα πρώτον, της λέω. Και μην δώσεις και δικαιώματα, γιατί να σου πω κάτι. Της λέω, οι άντρες έρχονται και φεύγουν. Αν αυτό σου έδειξε τέτοιο και σαν... πρόσωπο. Ναι, πρόσωπο, γιατί αυτό είδες ότι. Δεν το ήξερε ότι έχει παίξει. Ναι, ότι δεν αξίζει να είναι δίπλα σου για τους χύψη λόγους. Μπορεί να μην ενδιαφέρεται, μπορεί να μην ενδιαφέρεται πολύ, μπορεί να μην είναι ερωτευμένος. Μπορεί... Οπότε της λέω, για σένα και μόνο, για την εικόνα που έχεις, για τον εαυτό σου, για την ψυχολογία σου. Σε παρακαλώ, της λέω, όσο μπορείς, γίνε μήνα μακριά. Η καρδιά της όμως... Δεν άντεξε. Ναι, δεν άντεξε. Της είπε κάτι, δηλαδή της έταξε πράγματα, δικαιολογήθηκε με έναν τρόπο. Τι έκανε ο Μάριος και την έψησε πάλι. Να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως το βλέπα το κλίμα, έβλεπα ένα Μάριο πολύ απόμακρο. Α. Γιατί απόρρισα με αυτό που είπε ο Μπάρτζης, ότι βρίσκονται κρυφά και οτιδήποτε. Εγώ με τα μάτια μου δεν είδα κάτι. Είδα τα παιδιά να μιλάνε off camera και μπροστά στην κάμερα να το αποφεύγουν, αλλά είδα μέχρι εκεί. Ήταν λίγο ψυχρός. Ναι, όπως και νομίζω και η Βρυδίκη είχε πει ότι της έλεγε λίγο να είναι πιο μαζεμένη και αυτά. Δηλαδή δεν αξίζει τόσο πολύ. Να τον κυνηγάμε σε εισαγωγικά τον άντρα. Πάντως τώρα που απομακρύνεται. Αλλά κοίτα το τι αξίζει και το τι όχι, ο καθένας το ξέρει στην καρδούλα του. Αλλά... Δεν μπορείς να το. Ναι, αλλά είναι όμως και είναι όλο όμως. Το ξέρεις ότι σε βλέπει και ο κόσμος, σε βλέπει και η οικογένειά σου. Δεν αρέσει και στην οικογένειά σου να πληγώνεις. Όχι, και να η ίδια μπορεί να το μετανιώσει μετά. Ναι, γιατί τώρα μπορεί να έχει μια εκτίμηση ότι αυτή η σχέση πέρασε μια δυσκολία και μετά ξανά θα συνεχιστεί. Γιατί αν πιστεύει ότι δεν θα συνεχιστεί, δεν θα το έκανε να εκτίθεται. Τώρα πάντως έχει κρατήσει μια απόσταση η Ελευθερία. Το θέμα, Μαρία, είναι και τι θέλεις όμως. Ναι. Δεν είναι τι πιστεύεις. Ότι ναι. Αν εκείνη τη στιγμή η καρδιά της θέλει να πάει με τον Μάριο και όπως φαίνεται. Την... Ακόμη και η καρδιά της, αν θέλει να πάει με τον Μάριο, αν πιστεύει ότι αύριο μεθαύριο αυτός θα το ξανακάνει και αυτή τη στιγμή αυτή μπροστά σε όλη την Ελλάδα δείχνει ότι είναι τόσο καψούρα. Αν ήξερε ότι αυτό θα τελειώσει, δεν θα το έκανε. Δεν ξέρω. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει κάνει κακό αυτή η εικόνα που έχει δείξει προς τα έξω αυτό Ελευθερία. Θα φανεί, ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Σε σχέση με το ποιον θέλει να αγαπήσει και με ποιον θέλει, από ποιον όχι, θέλει να τρέξει από πίσω, δεν είναι κακό. Όχι, το κακό για μένα είναι ότι έκατσε και είπε στο Σχίζα μια κατάσταση που δεν ίσχυε μόνο και μόνο για να τον κλονίσουν, να τον χτυπήσουν και να βγει από το παιχνίδι. Αυτό είναι το κακό. Εννοώ ότι είναι μια τραγουδίστρια που έχει μέσα ένα παιχνίδι. Η εικόνα της λίγο αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν ξέρω κατά αυτό. Πόσο καλό. Μόνο αυτό. Μόνο γι' αυτό της μίλησα και της είπα. Από εκεί και πέρα, εννοείται ο καθένας έχει το δικαίωμα να ερωτευτεί, να καψουρευτεί, να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, να ζήσει τρελά, να το πάει στο 100%, στο 200%. Όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Είναι τόσο απάνθρωπο που είπε ο Σχίζας. Ναι, δηλαδή και εγώ το υποπτεύω με αυτό το όλο σου. Το είχα πει και εγώ στη συνέντευξή μου και μετά είδα τον Στάθη, γιατί δεν είχαμε επικοινωνία καθόλου με τον Στάθη, και είδα ότι είπε τα ίδια. Και του στέλνω και του λέω, κοίτα να δεις, είπες τα ίδια. Ναι, όντως ισχύει. Και ο Μαρτίκας είναι τόσο δαιμόνιος, όσο λένε κάποιοι. Ο Μαρτίκας δεν είναι δαιμόνιος, θέλω να το πω. Αλήθεια. Ναι, ο Μαρτίκας είναι ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει μέσα. Survivor 2023. Ακούτε, sites! Αυτός είναι τίτλος. Πες το παιδί μου, πάτε. Πραγματικά, επειδή τον γνώρισα, δεν μιλούσαμε καθόλου για το παιχνίδι. Και εγώ ίδια είχα πει στα παιδιά και στο Στάθη και το ξέρει και ο Στάθης. Του είχα πει ότι όταν είναι να με ψηφίσετε και σκάνουμε παρέα και λέμε δύο πράγματα, θα με ψηφίσετε. Δεν υπάρχει θέμα αυτό. Αλλά εγώ του λέω, θέλω όσο μπορώ να περάσω καλά εδώ. Με παρέα, να έχω να πω να μιλήσω σε ανθρώπους, δεν με νοιάζει. Λέω, γιατί ούτε, έχει ούτε τόσο... να μείνω παραπάνω, ούτε τίποτα. Λέω, έχω έρθει να διασκεδάσω, να περάσω καλά, να γνωρίσω κόσμο και αυτά. Ο Σπύρος είναι ένας άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πραγματικά έχει πολύ καλή ψυχή. Τι απλά, έκανε τι το χάνει. Δεν έκανε κάτι συγκεκριμένο. Απλά μόνο από τα λόγια, από τις κουβέντες που είχαμε για έξω τη ζωή, για τη ζωή μας, για τις δουλειές μας, για το πόσο αγαπάει την Βρυσίδα. Είδα έναν άνθρωπο πολύ ευαίσθητο. Απλά το χάνει στο ότι θέλει πάντα να είναι μπροστά, να φαίνεται. Έχει έναν ιδιαίτερο λόγο και όλα τα κάνει λάθος με το λόγο του. Έχει όμως. Και γι' αυτό δεν μιλάει πολύ έντονα και θέλει να πει κάτι και το λέει κάπως πολύ έντονα και δεν του βγαίνει σε καλό. Κατάλαβα.